αλλά πάει στον Έφορντ. Ο Αμερικανός που είναι πάρα πολύ ταχύς, δεν είναι για τον Γιατρούδη. Ο Γιατρούδης φεύγει, θα βγάλει και την σέντρα, η οποία κόβεται. Έφορντ εκεί κοντά, πλασάρει γκολ. Ο Γιατρούδης αλλάζει με τον Μπουτσάκη, ο Γιατρούδης κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και το σουτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Έφορντ, ο οποίος φεύγει. Θα βγάλει και τη σέντρα. Το πλασέ που έγινε από τον Γιατρούδη, μπάλα out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Εργοτέλη, που σε αυτά τα 15 πρώτα λεπτά είναι καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε την κίνηση του Γιατρούδη, κάνει το πλασέ από πλάγια. Πίδες, γιατί ξέρει ότι αν φτάσει σε ένα γκολ, μπορεί να κυνηγήσει πια την πρόκριση. Κεφαλιά του Γιατρούδη και ένα το γκολ. 1-1. Εξαιρετική κεφαλιά από τον Γιατρούδη, πάνω που λέγαμε ότι αν και δεν απειλεί ο Εργοτέλης, ένα γκολ τον ξαναβάζει για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, και αυτό ακριβώς συνέβη στο 72. Με τον Γιατρούδη να παίρνει την κεφαλιά, είναι τα καλά με αντίπαλο τον Πασαλίδη. Θα το δούμε στο replay. Μια φάση που ξεκινά, όπως βλέπετε από πίσω, ο Αστέρας παίζει με βάθος εδώ στην άμυνα. Βγήκε η σέντρα από τα αριστερά, ο Γιατρούδης έρχεται από πίσω και παίρνει την κεφαλιά από τον Μαρτίνεθ, ο οποίος φέρει ευθύνη γιατί δεν διεκδίκησε καν την μπάλα στον αέρα. Και ο Γιατρούδης, ο οποίος είναι ψηλός και ικανός, ψηλός παίκτης και ικανός με την μπάλα ψηλά στον αέρα, έκανε το... Τσέλιος, έξω από την περιοχή περνάει, ο Γιατρούδης κάνει το σουτ, η μπάλα out. Ο Εργοτέλης με τον Μπουρσέλη. Ωραία κίνηση από τον Γιατρούδη, ο οποίος κάνει το σούτ έξω. Σφυρίζει ο Κουτσιάφτης, ο Γιατρούδης, γκολ. Πολύ ωραία εκτέλεση, πέναλτι από τον Γιατρούδη. Αρκετά. Ζόμουν στους δεξιός αμυντικός, πέρασε μπάλα από τον Μπάτζιο για τον Γιακούμπου. Γιακούμπου, σεντράρι, πρώτο δοκάρι στα δίχτυα, Γιατρούδης. Στο 66ο λεπτό, 1-1, Εργοτέλης. Άψογη ανάπτυξη, άψογη εκτέλεση. Με βάση την εικόνα του μάτς, άλλωστε νωρίτερα μας έλεγε ο Πάνος Βάλα μας ότι το διέβλεψε και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Εργοτέλης σίγουρα κάτι δικαιούτο από αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει τον γκολ με τον 19χρονο, αποδεικνύει ότι και σε θέση center forward μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός. Πολύ καλή κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά πριν η μπάλα περάσει για τον Γιώργο Στρέζο. Νίκησε Μιχόγεβιτς και ισοφαρίζει. Επίθεση του Κωνσταντίνης για να δούμε όμως. Γιατρούδης έκανε την τρίπλα, ο Μπουτσάκης στο 2-0. Ο Γιακούμπου, ο Έφορντ, ο Τσέλιος για τον Γιατρούδη. Εξαιρετική προσπάθεια για τον Εργοτέλη, 3-0. Στο 76, ωραίο ποδόσφαιρο, παιχνίδι άμεσο με μία η μπάλα, τρίτο γκολ για την εξαιρετική ομάδα του Νίκη Παπαβασιλείου. Και νομίζω ότι εδώ τελειώνει και η όποια ελπίδα των Τρικάλων για να ξαναβλέπουν το κενό στην άμυνα. Κάλυπτος Ιλιόπουλος. Ωραία εκτέλεση από τον Γιατρούδη, πρωτογόλ στο πρωτάθλημα για τον Γιάννη Γιατρούδη. Από δημιουργός έγινε εκτελεστής, αφού υποδέχτηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή και αφού γύρισε το σώμα του προς την εστία, σημείωσε ένα εξαιρετική ομορφιάς γκολ. Τρία τέρματα μέσα σε 6 λεπτά για τον Εργοτέλη, ο οποίος ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση νίκη στο παιχνίδι. Σε ο νεαρός Γιατρούδης στο 88, ολοκληρώνοντας με όμορφο τρόπο την εξαιρετική ατομική του προσπάθεια και πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο του τέρμα στη Football League.